Μετά την Ιζαμπέλ Γούλαρτ και την Άδριαν Αλίμα, η οποία δεν έχει ακόμη εμφανιστεί δημοσίως, το νησί των ανέμων κατέφτασε και η 37χρονη Βραζιλιάνα Καλονή εντοπίστηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV να βολτάρει στα Ματογιάννια κρατώντας τα χέρια της τον νεογέννητο αγγελούδι της, ενώ μαζί ήταν ο Ελληνοαιγυπτιακής καταγωγής εκατομμυριούχος σύζυγος της Κάρι Μελχίατη και το πρώτο τους παιδάκι, ο τρίχρονος Χάμετ. Το ζεύγος Ελχία Τιμπάρος που αντάλλαξε όρκους πίστης και αιώνιας αγάπης στη Μύκονο το 2016 σε έναν γάμο που έμεινε στην ιστορία για τη γλυκή και τη διάσημη και εστιλίστου διατηρεί εξοχική κατοικία στο νησί των Ανέμων και παραθερίζει εκεί κάθε καλοκαίρι. Πηγή, Mykonos Live TV. Facebook, Twitter.